έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και έχει προκληθεί προβληματισμός, έχουν προκληθεί και κάποιες αντιδράσεις. Αναφέρομαι στις κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση βάζει ένα όριο τα 100 άτομα τα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Αναφέρουν βέβαια στις εκδηλώσεις, στις γαμήλες εκδηλώσεις, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, που θα πραγματοποιηθούν σε ανοιχτούς χώρους. Θα συνδεθούμε με το κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επιστημισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Η Εύη Σπανού βέβαια καλύπτει και το σχετικό ρεπορτάζ. Εύη. Καλό απόγευμα. Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κλάδους των επιχειρηματιών εστίασης μετά την ανακοίνωση ότι οι εκδηλώσεις γάμου και βάφτισης από τον Ιούνιο θα γίνεται μόνο με την παρουσία 100 ατόμων. Ήδη οι επιχειρηματίες ασκούν πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση, καθώς η πληροφόρηση η οποία είχαν ήταν διαφορετική. Η κυρία Αντωνακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημισμού και Εστίασης Νομού Ηρακλείου, θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με το τι ζητούν αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες βάσει της νέας ανακοίνωσης που είχαν. Καλησπέρα καταρχήν σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να πω ότι πραγματικά αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν αναστάτωσαν πάρα πολύ τον κλάδο, γιατί προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα μετά από αυτές τις ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, καμία από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι τεράστιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει πάρα πολλές μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι τα 100 άτομα δεν επαρκούν, ούτε τους καθιστούν βιώσιμους, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τίθεται θέμα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να απασχοληθούν με τόσα λίγα άτομα. Άσε που δεν θα μπορούν να ανοίξουν οι επιχειρηματίες τα μαγαζιά τους διαφορετικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος όγκος δουλειάς είναι πάρα πολύ μικρός για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το ότι κανείς από αυτούς δεν θέλει να ανοίξει την επιχείρησή του, ακριβώς για αυτόν τον ίδιο λόγο. Και αυτό που πιέζουμε αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους αυτούς που απασχολούν, είναι το ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους σοβαρά ότι η Κρήτη έχει μια παράδοση σε αυτά τα κοσμικά και κοινωνικά γεγονότα, τα οποία θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το δουν διαφορετικά, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση αυτό που ζητούμε, μαζί με το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Εργαζομένων Επιστημισμού συν το Σωματείο Μαγείρων, είναι ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα μέτρα, να πάνε με το τετραγωνικό, ανάλογα την επιχείρηση να φιλοξενεί και τα ανάλογα άτομα και όχι με την πληρότητα που έτσι όπως το θέτουν, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον κλάδο. Και αθέμητο ανταγωνισμό να πούμε και πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπω κυρία Αντωνακάκη και παρατηρώ, εκεί που μπήκατε σε μια διαδικασία να βρείτε τα πατήματά σας, έρχεται η ανακοίνωση και δημιουργείται λίγο ένα έκριθμο κλίμα και δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά και στην ψυχολογία σας, καθώς παρά τις όποιες χρηματοδοτήσεις που έρχονται στο προσκήνιο, αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια, θα σας στηρίξουν μέχρι εδώ όλα καλά, δημιουργείται ένα έκριθμο κλίμα από το πουθενά. Φυσικά και δημιουργείται, γιατί σας είπα, πρώτα απ' όλα απασχολούμε πάρα πολλούς εργαζόμενους οι άνθρωποι αυτοί. Είναι το ένα. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν την επόμενη μέρα. Το δεύτερο, έχουν τεράστιες υποχρεώσεις. Αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή, αν είναι σε μορφή επιστρεπτές, θα πρέπει να επιστραφούν. Αν δεν είναι και είναι απλά επιχορήγησης, καλό θα είναι, διότι παραμένουν πάρα πολύ καιρό κλειστά. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο το οποίο να ξεκαθαρίζει στους πελάτες τους το αν μπορούν να κάνουν τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις. Τους έχουν δηλαδή μετέωρους τελείως. Έπρεπε λοιπόν, παρόλο το ότι αυτό το αποφασίζουν οι λοιμοξιολόγοι και επιστήμονες, να τους πούνε κάποιο πότε περίπου, ποιο διάστημα θα είναι αυτό που θα ανοίξουν, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν και τον προγραμματισμό τους. Μάλιστα. Και έχουμε και ακυρώσεις τελετών μέσα στο καλοκαίρι. Στο άκουσμα της είδησης, ξαναπηγαίνω πάλι στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχουμε και ακυρώσεις, δηλαδή δημιουργείται έτσι ένα κλίμα περίεργο γενικευμένα πλέον. Θα σας πω ότι τσουνάμι ακυρώσεων, ναι. Αυτό βλέπουμε, από ό,τι ακούμε από τους συναδέλφους, διότι σας ξαναλέω δεν μπορούν να απαντήσουν συγκεκριμένα για το πότε θα επανεκκινήσουν, άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι συνεχώς να τους μεταθέτουν από τον ένα μήνα στον άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει επίσημα το κράτος να βγει και να πει ότι περίπου τότε υπολογίζουν, άσχετα ότι μπορεί κάτι να προκύψει και να αλλάξει κάτι στην πορεία που ευχόμαστε να μην συμβεί. Ωστόσο, φανταζόμαστε ότι θα έχουν προχωρήσει και εμβολιασμοί, ναι. Και σιγά σιγά θα μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να επανέλθουν στην κανονικότητα. Πότε θα ξανακούσουμε μουσική εκεί στις καφετέρειες του Ηρακλείου? Ακούμε από τα πάρκα και τις πλατείες. Ακούμε. Μέχρι στιγμής πάντως. Σωστή απάντηση. Πάμε για Ιούνιο και αν.
Ιούλιο και Άννα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι οι πελάτες επιζητούν τη μουσική. Καταλαβαίνετε ότι η χλαγωγία που υπάρχει στα μαγαζιά, όταν έχει πάρα πολύ κόσμο, τον ακούς το διπλανό σου, δεν είναι ότι ευχάριστο. Άρα λοιπόν η μουσική, μια υπόκουφη μουσική, δεν νομίζω ότι αυτό θα προκαλούσε θέμα. Τώρα, από τη στιγμή που οι επιστήμονες κρίνουν ότι αυτό το πράγμα διασπείρει και δημιουργεί πρόβλημα, εμείς τηρούμε τα πρωτόκολλα, είμαστε υπέρ της νομιμότητας και ελπίζουμε το συντομότερο να γίνει άρση αυτών των μέτρων, γιατί δεν μας ωφελούν. Κυρία Ντονακάκη, η επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 12.30 είναι μια ανακούφιση, μια ανάσα για τους επιχειρηματίες? Σε πρώτη φάση ναι. Αλλά πρέπει το ωράριο να είναι ελεύθερο, διότι η συμπίκνωση του ωραρίου, το έχω ξαναπεί, δημιουργεί περισσότερο συγχρονισμό, διότι αναγκάζει τον κόσμο είτε στα μαγαζιά μας, είτε στους γενόξυπνους χώρους να είναι πολύ περισσότεροι, να βγαίνουν πολύ νωρίτερα και αυτό δημιουργεί περισσότερο μαζικά την επισκεψιμότητα από ότι το να ήταν καθούμενοι και να είχαν ελεύθερο ώρα να έρθει ο κόσμος ό,τι ώρα θέλει. Σάββατο μεσημέρι, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλει κάποιος να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου και να απολαύσει τον καφέ του, που κλείνουν και οι επιχειρήσεις μετά τις 3, έτσι πλειονότητα, θα δυσκολευτεί να βρει τραπέζι? Καλό θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει κάποια κράτηση πιο μπροστά. Τώρα στην αρχή τουλάχιστον που ο κόσμος κατεβαίνει μαζικά, θα βοηθούσε και τον επιχειρηματή αλλά και τον ίδιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά κι εγώ.